Η ενίσχυση της οργανικής δύναμης του λιμενικού σώματος και η ενίσχυση με επιχειρησιακά μέσα της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του λιμενικού σώματος αποτελούν άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπως δήλωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλαγιωτάκης. Να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού σώματος που καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδας μας προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορά μας, συμβάλλουν αποφασιστικά στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας θα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η ενίσχυση της οργανικής δύναμης του λιμενικού σώματος, η ενίσχυση με επιχειρησιακά μέσα ολόκληρης της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του λιμενικού σώματος. Με μεγάλη τιμή και ικανοποίηση υποδεχτήκαμε σήμερα τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, μια λιμενική αρχή η οποία φέτος κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της και συμπορεύεται με το λιμενικό σώμα όλα αυτά τα χρόνια, γράφοντας τη σύγχρονη ιστορία με χρυσή μελάνη. Θέσαμε ένα από τα βασικά που ήταν από τις προτεραιότητες μας, η αύξηση των οργανικών θέσεων, η δημιουργία ενός λιμενικού τμήματος εντός λιμένα, αυτομάτως να αυξηθούν οι οργανικές κατά 10 με 15 άτομα οι θέσεις. Συζητήσαμε για το θέμα την επανίδρυση του λιμενικού σταθμού νότια του Καστρίου ή σε ένα λιμενικό φυλάκιο στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα. Κρητικό μαχαίρι, ο δρόμος που είχε ανηφοριά ποτέ μη σε τρομάζει, γιατί είναι ο μοναδικός που συγκροτήσε διάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός σε σχέση με την εκπαίδευση του προσωπικού του λιμενικού σώματος με κοινές ασκήσεις με τη Frontex μέσα στο φθινόπωρο. Ακόμη εντός Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει ειδικό σχολείο για τα κλιμάκια των ειδικών αποστολών, ενώ σε ό,τι αφορά στο μεγάλο εξοπλιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, ο κύριος Πλαγιωτάκης τόνισε. Στόχος και πρωτοβουλία του Υπουργείου είναι να μην χαθεί ούτε μία ημέρα, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του λιμενικού σώματος, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ερωτηθείς για το ιρανικό δεξαμενόπλιο, το οποίο πλέον κατευθύνεται προς τη Μερσίνα της Τουρκίας και μεταφέρει 2,1 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και που αρχικά είχε προορισμό το λιμάνι της Καλαμάτας, ο Υπουργός Ναυτιλίας απάντησε. Παρακολουθούμε μέσω του συστήματος ΆΙΣ την πορεία του συγκεκριμένου δεξαμενοπλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κανένα επίσημο αίτημα κατάπλου. Αναφορικά με τις νέες αναπτυξιακές δυνατότητες που ανοίγονται και στο νησί μας, το οποίο εντάσσεται σε ευνοϊκές διατάξεις του μεταφορικού ισοδύναμου με στόχο τη μείωση του κόστου ακτοπλοϊκής μεταφοράς για προϊόντα και εμπορεύματα, ο Γιάννης Πλαγιωτάκης δήλωσε. Είμαστε σε επαφή με τους θεσμικούς φορείς. Θα γίνουν συναντήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα και θα λάβουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις και της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά το μεγαλόπνο σχεδιασμό της δημιουργίας υδατοδρομίων σε όλη τη χώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας διευκρίνησε ότι σε 2 μήνες θα είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο. Κύριο μέλημά μας είναι να απλοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο και από εκεί πέρα να υπάρξουν οι κατάλληλες επενδυτικές πρωτοβουλίες για να μπορέσει να λειτουργήσει ο θεσμός αυτός και στην πατρίδα μας. Παράλληλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την νησιωτική πολιτική. Το Υπουργείο Ναυτιλίας πρότεινε και αποδέχτηκε η κυβέρνηση τη βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου προκήρυξης των αγώνων γραμμών. Πράγμα που πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει νεότερα πλοία. Η παραμονή των νησιωτών στα νησιά συμβάλλει στην εθνική ανάταξη της πατρίδας μας, προστατεύει τα εθνικά και κυριαρχικά μας δικαιώματα και εμείς ως κυβέρνηση είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε εμπράκτως με έργα και όχι με λόγια την νησιωτική πολιτική της πατρίδας μας.